Καλησπέρα, σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ατζέντα της μηνιαίας μας συνεδρίασης περιλαμβάνει και πάλι πολλά θέματα τα οποία από διαφορετικές αφετηρίες επικεντρώνονται στον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας που δεν είναι άλλος από το να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών υπερβαίνοντας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν ώστε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις η χώρα μας να προσεγγίζει σταδιακά τα δεδομένα των προηγμένων κρατών της Ευρώπης. Αύριο, όπως ξέρετε, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το νέο δικαστικό χάρτη, μια αλλαγή που καθυστέρησε παραπάνω από 110 χρόνια από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να ενοποιήσει τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία. Και αυτήν την μεγάλη τομή προωθεί τώρα η κυβέρνηση με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνη έως και 30% έως το 2027. Και τον ίδιο στόχο υπηρετεί και το νέο σχέδιο νόμου που εισηγείται ο αρμόδιος Υπουργός με ρυθμίσεις που αφορούν πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας εκεί που η ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να μείνει η οικονομία σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης, αλλά και να θωρακιστεί το κράτος δικαίου. Για το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, περιορίζει τις αναβολές, και αναθέτει και συγκεκριμένε υποθέσει σε συγκεκριμένου δικαστέ, ώστε να διευκολύνεται η ευθύνη, έλεγχο και η λογοδοσία. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενό πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτου. Κάτι στο οποίο συγκλίνουν από την πλευρά του και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί Υπουργό Εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι, αλλά και τμήματα, τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση, λοιπόν, αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό και ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλου, οι οποίοι όχι απλά επιτυχαίνουν, αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Και βέβαια, θα ήθελα να τονίσω σε αυτήν την, με αυτήν την ευκαιρία ότι προχωρά και κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων ειδικήσεων στο, διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις και τις κάποιες γκρίνιες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με ευθύνη του ΑΣΕΠ, πέρα από την εξέταση τυπικών προσόντων και τεστ δεξιοτήτων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους επικεφαλείς των νοσοκομείων, έχουν εξεταστεί συνολικά παραπάνω από χίλιοι. Ε, υποψήφοι. νομίζω ότι είναι και αυτή μια σημαντική κατάκτηση σε αυτή την διαρκή διαδικασία για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση ε, όλων εκείνων των υποψηφίων που προσδοκούν να λάβουν σημαντικές θέσεις ευθύνη στον ευρύτερο ε, δημόσιο τομέα. Από την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα ήθελα να ξεχωρίσω ε, και το σχέδιο ε, «Μια Ελλάδα ε, για Όλους» ε, που περιλαμβάνει 170 δράσεις της πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Θα έχει την ευκαιρία να το παρουσιάσει ο Υπουργός Επικρατείας ο Άξιος Κέρσος ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένου δείκτε, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία και θα εποπτεύονται κεντρικά από τη γραμματεία της κυβέρνησης, έχοντας ως κεντρικό σκοπό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τη διπλή συγκλήση. Αναφέρομαι στην προσπάθεια ώστε η Εθνική Στρατηγική για άτομα με αναπηρία να καλύψει το χαμένο έδαφος σε δύο ε, απ' τη μία πλευρά ε, τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους χώρους και από την άλλη η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυραμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας, όπου δυστυχώς υπολοιπόμαστε ακόμα αρκετά. Συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία των μεγάλων αλλαγών, θα λέγαμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα εν ώψη και των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Εκεί που προφανώς θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή, αλλά σε ένα βαθμό θα κριθεί και το πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σκηνικό, ώστε η πατέδα μας να μείνει σε τροχιά προόδου, πλησιάζοντας με σιγουριά όλο πιο κοντά στην Ευρώπη. Και οφείλουμε, συνεπώς, να αξιοποιήσουμε τις μέρες που έρχονται, να θυμίσουμε στους πολίτες και μέχρι στιγμής την επιτυχία, καθώς φαίνεται, της επιστολικής ψήφου. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τι 180.000 αιτήσει, αν δεν κάνω 45.000 περίπου από το εξωτερικό υπόλοιπε από συμπολίτε μας εντός της ελληνικής επικράτειας. Η προθεσμία λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα. Έχουν ακόμα λίγες ώρες οι συμπολίτε μας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτήν την πολύ σημαντική θεσμική τομή να το, να το, κάνουν και βέβαια μετά η ευθύνη περνά στο Υπουργείο ώστε να διεκπερώσουμε με αρτιότητα αυτήν την σημαντική νέα δυνατότητα την οποία δίνουμε πια στους συμπολίτες μας εντός και εκτός Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα, αν και θα υπάρξει ένα ακόμα υπουργικό συμβούλιο πριν από τις ευρωεκλογέ της 9 η Ιουνίου, αλλά να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό, να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους συμπολίτε μας τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μια άστοχη επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες, ούτε τα επιμέρους παράπονα που πάντα υπάρχουν να θολώνουν τη συνολική πορεία ε, ε, του τόπου. Και ε, στα λευτόδεντρα, τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ε, έτσι, ταχύτητα ε, στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικά ε, και στις ακοστολόγητες υποσχέσεις ε, των αντιπάλων μας, ε, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να ε, αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις με έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, κατώτος μισθό σε 950 ευρώ και μέσος μισθό στα 1500 ευρώ το 2027 στο τέλος της τετραετίας. Και με την ευκαιρία αυτή, να πω ότι παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες μας, από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του «Η e Καταναλωτής». Και συγκρίνοντας εκεί τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής πια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το φθηνότερο καλάθι μεταξύ τριών χιλιάδων διαφορετικών Κωδικό, είναι μια σημαντική αναβάθμιση που κάνουμε στο εργαλείο του ή η καταναλωτή και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να το αξιοποιούν περισσότερο από ό,τι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Μόνο ωφελημένοι θα μπορούν να να βγουν, διότι τελικά η μεγαλύτερη διαφάνεια οδηγεί και σε περισσότερο ανταγωνισμό και τελικά σε μειωμένες τιμές μεταξύ των διαφορετικών αλυσίδων. Μένουμε λοιπόν με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ότι ναι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει εκεί ακόμα που θέλουμε στην υγεία, στην παιδεία ή στο κράτος αλλά πρέπει να θυμίζουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται παντού από την άμυνα, το μεταναστευτικό, τα μέτρα κατά της βίας, τις σημαντικές επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, μέχρι την οικονομία, τα μεγάλα έργα, την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Ο δική μας πάντα είναι τα, τα ρήματα «ακούμε και προσπαθούμε». Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε και την ψήφο της επόμενης αναμέτρησης ως μια εντολή για λιγότερα λάθη και περισσότερη δουλειά. Η δουλειά που προφανώς θα τη συνεχίσουμε και στο διάστημα που έρχεται.